Υπάρχει ο Spider-Man? Αυτό αναρωτιούνται οι υπεύθυνοι του σταθμού εναπόθεσης πυρηνικών αποβλήτων στη Νότιο Καρολίνα. Οι επιστήμονες στο εργαστήριο Savannah River ανακάλυψαν σε χώρο φύλαξης ένα μυστηριώδες λευκό υλικό που μοιάζει με ιστό αράχνης. Η ιστορία θυμίζει αυτή του Peter Parker, του γνωστού Spider-Man. Το 1962 ο Stan Lee το είχε φανταστεί. Ο ήρωάς του απέκτησε μοναδικές ικανότητες όταν τον τσίμπησε μια μεταλλαγμένη αράχνη στη διάρκεια πειράματος σε εργοστάσιο πυρηνικών αποβλήτων. Προϊόν μεταλλαγμένης αράχνης εικάζουν οι ειδικοί ότι μπορεί να είναι το περίεργο υλικό που βρέθηκε στο 800 τετραγωνικών χιλιόμετρων εργαστήριο Savannah River. Τώρα έχουν συλλέξει τα δείγματα τα οποία μελετούν, ενώ φοβούνται ότι τα πυρηνικά καύσιμα είναι πιθανό να προκαλούν επικίνδυνες παρενέργειες. Η ανακάλυψη του μυστηριώδους υλικού έγινε στη διάρκεια επιθεώρησης των δεξαμενών, στα βάθη των οποίων είναι τοποθετημένες ειδικές ράβδοι με χρησιμοποιημένα πυρηνικά καύσιμα. Τον Ιούλιο του 2012 ο Spider-Man επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, ενώ το νέο του τρέιλερ έχει ήδη σχεδόν 2 εκατομμύρια επισκέψεις στο YouTube.